και το τροχαίο θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται, γιατί μπορεί να μας δημιουργεί υπνηλία, μπορεί να μας δημιουργεί διαχλαστικές ανομαλίες, να μην βλέπουμε καλά. Τα φάρμακα κάνουν περίεργα. Να σας πω ότι τα κοινά αντιφλεγμονώδη που όλοι τα καταναλώνουμε σαν καραμέλες δημιουργούν μια περίεργη παρενέργεια, λέγεται παράλυση του ακτινοτού μυός, που μας δημιουργούν προσωρινές διαταραχές της όρασης. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει να πάρει ένα κοινό αντιφλεγμονώδες και να μην βλέπει μπροστά του όταν οδηγεί. Δεν θα έπρεπε αυτό να οφείλεται στις παρενέργειες? Δεν θα έπρεπε να πούμε αυτός που το πήρε δεν πρέπει να οδηγεί και να χειρίζεται βαριά μηχανήματα? Έχετε... Έτσι προστατεύεται η δημόσια υγεία. Κύριε Καταλαβαίνετε. Κούλα. Είναι πολλά τα πράγματα και δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς και δεν τα γνωρίζουν και δεν τα κυκλοφορούν και ο κόσμος δεν τα μαθαίνει. Η κίτρινη κάρτα, και πρέπει να το λέμε συνέχεια, δεν αναφέρεται μόνο από γιατρούς. Είναι υποχρέωση του γιατρού, είναι καθήκον του γιατρού, αλλά είναι και δικαίωμα του ασθενούς. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο site του ΕΟΠ και να κάνει κίτρινη κάρτα. Οποιοδήποτε όμως. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που μας δίνουν οι διαφάνειες στη δημοκρατία.